Καλησπέρα, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε απόψε. Ιστορία είναι από αυτές που σας αρέσουν. Για μια κοπέλα η οποία ρωτάει, υπάρχει εξ αρχής η αγάπη σε μια σχέση ή χτίζεται? Αυτό είναι το ερώτημα που έχει βάλει στο mail της. Αλλά η ουσία της ιστορίας της είναι ότι απογοητεύτηκε από μια ερωτική σχέση και ένα χωρισμό άδικο και ξαφνικό, και στην πορεία βρίσκει τον εαυτό της να μην μπορεί να εμπιστευτεί τον επόμενο σύντροφο. Θέκλα μου, καλησπέρα. Μας δίνεις τεράστια δύναμη και αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Αποφάσισα να σου γράψω γιατί έχω μέσα μου έναν απάντητο ερώτημα. Είχα σχέση 3 χρόνια και φυσικά είχα γνωρίσει και άλλους άνδρες πριν. Κανένας όμως δεν με έκανε να νιώσω εξ αρχής αυτό το ψυχικό τέριασμα όπως ο πρώην μου. Όταν λοιπόν τον γνώρισα τον πρώην, ένιωσα από τα πρώτα ραντεβού ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Ήταν κάτι βαθύ και ανεξήγητο, αλλά ένιωθα πως θα είμαστε μαζί, πως δεν θα μου έκανε ποτέ κακό κτλ. Φυσικά η πορεία τα ανέτρεψε όλα. Αυτή τη στιγμή, έχοντας δουλέψει με τον εαυτό μου, κατάλαβα πως ήμασταν τοξικοί ο ένας για τον άλλον, βγάζαμε ανασφάλειες, κόμπλεξ, δεν ταιριάζαμε ποτέ ερωτικά. Βέβαια, αξίζει να πω πως όταν τα φτιάξαμε, εκείνος βίωνε την απώλεια της μητέρας του και πέρασαν 7 μήνες για να ολοκληρωθεί ο ερωτάς μας. Χωρίζαμε αρκετές φορές, αλλά πάντα ένιωθα πως θα είμαι μαζί του και πως άλλος δεν θα με αγαπήσει τόσο. Και φυσικά είχα ένα προαίσθημα, μια εσωτερική σιγουριά να το πω έτσι, πως είναι ο άνθρωπός μου. Μια ψευδαίσθηση να το πω εγώ. Αυτή τη στιγμή έχω εδώ και 4 μήνες έναν νέο σύντροφο. Όμως ρε εσύ Θέκλα, για πες μου, τι κόλπα του μυαλού είναι αυτά? Ενώ με τον πρώην ένιωθα πως δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μου, με αυτόν τώρα τον καινούριο είναι σαν να κυροφυλακτώ για το πότε θα φύγει ή θα κάνει κάτι άσχημο. Προσπαθώ να το ψάξω αυτό με τον εαυτό μου, να δω τι είναι. Είναι φυσιολογικό να θεωρούμε κάποιον με τα μάτια κλειστά άνθρωπό μας μέσα σε μια νύχτα, ή αυτό που ζω τώρα είναι πιο φυσιολογικό? Αυτό που ζεις τώρα είναι πιο φυσιολογικό? Που γνωρίζω έχοντας τα μάτια ανοιχτά, αλλά και παράλληλα βιώνοντας όλα τα όμορφα συναισθήματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου λοιπόν. Πως ενώ αγαπηθήκαμε βαθιά με κάποιους δεν ταιριάξαμε ποτέ, και υπάρχει περίπτωση να ταιριάξω με κάποιον αλλά να μην τον αγαπήσω βαθιά? Ή η αγάπη αλλάζει μορφές όσο μεγαλώνουμε? Είμαι 28 ετών και θέλω πραγματικά να εξηγήσω μέσα μου πώς γίνεται να έπεσε τόσο έξω το στιχτό μου. Υπάρχει τελικά η αγάπη εξ αρχής σε μια σχέση ή είναι κάτι που χτίζεται? Θα χαρώ να μου το απαντήσεις, ευχαριστώ. Εγώ το μόνο που ρώτησα τη φίλη είναι, έκανες ψυχοθεραπεία μετά το χωρισμό? Και μου απάντησε, όχι Θέκλα μου, αλλά δούλεψα πολύ καλά τον εαυτό μου και είχα κάνει κατά τη διάρκεια της σχέσης. Γενικά είμαι άνθρωπος, προσπαθώ να βελτιώνομαι. Φιλενάδα, καταρχάς, σου συστήνω να διαβάσεις το βιβλίο της Ρόπιν Νόργουτ, «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», που είναι το βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο αυτό, το οποίο επεξηγεί αυτή ακριβώς την ερώτηση που έχεις. Την έντονη ερωτική χημεία και το έντονο πάθος που νιώθουμε με κάποιους ανθρώπους εξ αρχής. Και εξηγεί ότι δεν είναι φυσιολογικό. Έχει να κάνει με ανασφάλειες, με τραύματα, με ελλείψεις που έχουμε μέσα μας. Πάμε τώρα στον πρώην σου. Το να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο και από την αρχή να σου κάνει τρομερό κλικ και από την αρχή να νιώσεις ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου και από την αρχή να νιώσεις πως θα είσαι για πάντα μαζί του. Την ίδια περίοδο που αυτός βιώνει πένθος, που προφανώς είναι καταθλιπτικός, που δεν σε προσεγγίζει ερωτικά, που είναι αδιάθετος ερωτικά, unavailable, αδιάθετος ερωτικά. Δημιουργεί μια συνθήκη τέτοια, στην οποία μια γυναίκα που αγαπάει πολύ, ή μια γυναίκα που είναι συνεξαρτώμενη, ή μια γυναίκα που έχει εθισμό στις σχέσεις και δεν ξέρει να σχετίζεται υγιεινά, γιατί δεν το έχει μάθει μέσα από τη διαπαιδαγώγηση της, είναι πάρα πολύ πιθανό να πέσει στην παγίδα, να πιστέψει πως ερωτεύτηκε παράφορα αυτόν τον άντρα τον δυστυχισμένο, αυτόν τον άντρα τον ταλαιπωρημένο, αυτόν τον άντρα που την έχει ανάγκη και που αυτή με την αγάπη της θα τον κάνει χαρούμενο, θα τον κάνει ευτυχισμένο και θα τον κάνει να νιώθει καλά. Δεν είναι πραγματική αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι πάθος. Το πάθος σημαίνει αρρώστια. Κάτι που είναι μη υγιές.
δεν ήταν υγιές αυτό που ένιωθες για τον πρώην σου. Ενεργοποιήθηκε μέσα σου ο ρόλος της ερυθροσταυρίτης σας, ο ρόλος της σωτήρος, ο ρόλος της γυναίκας ψυχολόγου, γυναίκας παρηγορήτρας, γυναίκας που κάνει τα πάντα για τον άνδρα, γυναίκας η οποία δεν πιστεύει στον εαυτό της, δεν εκτιμά τον εαυτό της, δεν πιστεύει στην αξία του εαυτού της και δίνεται και δίνει με τα μούτρα μέσα σε μια σχέση στην οποία ο άλλος δεν δείχνει ξεκάθαρα ότι την αγαπά και τη θέλει. Ο πρώην σου, έτσι όπως τα περιγράφεις, λόγω του πένθους που βίωνε προφανώς ή και για άλλους λόγους που μπορεί εγώ να μην γνωρίζω, δεν ήταν διατεθειμένος να σε αγαπήσει. Αυτό όμως σου φαινόταν ελκυστικό. Μήπως έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια που η αγάπη των γονιών σου δεν ήταν δεδομένη. Μήπως έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια που δεν σου έχουν μάθει ότι αξίζεις να αγαπιέσαι δίχως όρους. Μήπως έχεις μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση και να πιστεύεις υποσυνείδητα ότι πρέπει πάντα να κάνεις πολλά πράγματα για να σε αγαπήσει ένας άνδρας επειδή δεν σου αξίζει να αγαπηθείς, επειδή είσαι εσύ. Έχω να σου πω νέα και σε ένα και σε όλες μας και στους άνδρες έχω να πω νέα ότι ο κάθε άνθρωπος αξίζει να αγαπηθεί επειδή είναι ο εαυτός του. Ότι την αγάπη την αξίζουμε και δεν είναι υγιές να ζητιανεύουμε για την αγάπη. Και οι άνθρωποι που ζητιανεύουμε για την αγάπη, ναι, νιώθουμε έντονο πάθος, έντονη χημεία, έντονη ερωτική έλξη όταν γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος. Και έχω ακούσει πολλές φορές γυναίκες να λένε ότι μα ήμουνα με αυτόν τον άνδρα που ούτε μου άρεσε εξωτερικά, ούτε κάποιο καταπληκτικό σεξ κάναμε, αυτό που είπες εσύ ότι η σεξουαλική σχέση δεν ήταν και τόσο σπουδαία, αλλά εγώ είχα ένα έντονο κόλλημα μαζί του, καψούρα, πάθος. Πίστευα πως ήταν ο άνδρας της ζωής μου, τον ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα, να φοβάστε τους κεραυνοβόλους έρωτες, γιατί δεν είναι φυσιολογικοί. Κεραυνοβόλος έρωτας σημαίνει γνωρίζω κάποιον και από την πρώτη στιγμή τον ερωτεύομαι, τον αγαπώ, το θέλω, αυτός είναι, αυτή είναι, ο άνθρωπός μου. Γιατί δεν είναι εκείνον που αγαπάς, δεν είναι εκείνη που αγαπάς, προβάλλεις πάνω σε εκείνον τον άνθρωπο που γνωρίζεις το αποθυμένο που έχεις για να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Τη φαντασίωση που έχεις στο μυαλό σου πας και την προβάλλεις πάνω σε εκείνον τον άνθρωπο. Θέλει χρόνο να χτιστεί η αγάπη, θέλει πολύ χρόνο. Να δεις το βίντεο που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, που μιλούσε για τις διαφορές μεταξύ ενθουσιασμού, έρωτα και ερωτικής αγάπης. Το φυσιολογικό στην αρχή μιας σχέσης είναι να νιώθεις ενθουσιασμό από τη μια και από την άλλη να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να παρατηρείς τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, να παρατηρείς πως νιώθεις εσύ με βάση τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου και να ελέγχεις αν είναι κατάλληλος αυτός ο σύντροφος για σένα. Όχι να δίνεις με τα μούτρα και να είσαι σίγουρη από την αρχή ότι αυτός είναι και κανείς άλλος και η έθνοια σου να είναι να σε θέλει και να σε θελήσει και μήπως σε θέλει και μήπως δεν σε θέλει. Γιατί το έπαθες αυτό, το απάντησα προηγουμένως. Ίσως να έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, ίσως το μοντέλο, το πρότυπο των σχέσεων των γονέων σου να μην ήταν υγιές, να μεγάλωσες σε ένα σπίτι που οι γονείς σου να μην αγαπιόντουσαν μεταξύ τους με έναν τρόπο ολοκληρωμένο, σεβαστικό, αγαπητικό, να μην είχα μια ισότιμη σχέση και να μην σεβόντουσαν ο ένας τον άλλον. Μπορεί να έχεις έναν πατέρα που να έλειπε πολλές ώρες ή έναν πατέρα που να ξενοκοιμόταν. Μπορεί να έχεις μια μητέρα ψυχρή και απόμακρη. Μπορεί η μάνα σου να κατέβαζε μούτρα στον πατέρα σου και να έκανε μέρες που να μην της μιλάει. Μπορεί ο πατέρας σου να έκανε ψυχολογικό πόλεμο στη μάνα σου και να της φερόταν με άσχημο τρόπο. Σίγουρα με κάποιο τρόπο έχεις φτάσει στο σημείο όταν έκανες τη σχέση με τον πρώην σου μέσα σου να νιώθεις, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι προφανώς, ότι δεν αξίζεις για να αγαπηθείς, ότι δεν είσαι αρκετά αξιαγάπητη, οπότε χρειάζεται να προσπαθήσεις πάρα πολύ για να αγαπηθείς. Οπότε ένας άνδρας που έρχεται στο δρόμο σου, ο οποίος έχει προβλήματα, έχει θέματα, έχει το πένθος του, έχει την κατάπτωση του, την κατάθλιψη του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι ένας καλός υποψήφιος για να του προσφέρεις πάρα πολλά, να νιώσει καλά εξαιτίας σου και γι' αυτό τον λόγο να σε αγαπήσει. Και δεν είναι και τυχαίο ότι σε χώρισε μετά. Λοιπόν, τώρα, με τον καινούριο, που λες ότι έχει κάποιους μήνες που έχετε γνωριστεί. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό του να μην είσαι 100% σίγουρη για αυτή τη σχέση, η οποία μετράει μόνο 4 μήνες. Είναι φυσιολογικό. Αν η καχυποψία σου είναι υπερβολική, σε σημείο που χαλάει την καλή σας διάθεση, σε σημείο που μπορείς να του κάνεις ανάκριση, που ήσουν, που πήγες, τι έκανες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή να αμφισβητείς
την ειλικρίνεια των λόγων του ή να του δίνεις μια αρνητική ανατροφοδότηση για τα πράγματα που γίνονται, τότε σημαίνει ότι σου έχει μείνει φοβία ίσως από την προηγούμενη σχέση ή από την ερωτική απογοήτευση που έχεις φάει από την προηγούμενη σχέση και ίσως γι' αυτό να λειτουργείς έτσι. Σε ρώτησα αν έκανες ψυχοθεραπεία. Καταλαβαίνω ότι είναι και το οικονομικό στη μέση για κάποιον να κάνει ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε στο κανάλι το βίντεο που έχει και το άρθρο από την ιστοσελίδα μου για τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρος και Ελλάδα. Και ψυχολόγος να είσαι, άμα χωρίσεις, χρειάζεσαι άλλο ψυχολόγο για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι ο γρήγορος δρόμος για να τα ξαναβρεις με τον εαυτό σου, ο γρήγορος δρόμος και ο ασφαλής για να εντοπίσεις τα δικά σου ελλείμματα και τα δικά σου θέματα που είχαν να κάνουν με τη σχέση που τελείωσε και να αναπληρώσεις τα κενά που υπήρχαν προφανώς και πριν από τη σχέση, ώστε στην επόμενη σχέση, στη συνέχεια της ζωής σου, να μπορείς να συνδέσεις υγιώς ψυχικά και συναισθηματικά και με τον εαυτό σου και με άλλους ανθρώπους. Ξαναθυμίζω το βίντεο «Διαφορές ενθουσιασμού, έρωτα και ερωτικής αγάπης». Είχαμε δώσει και κάποια χρονικά περιθώρια εκεί. Τους πρώτους μήνες υπάρχει ενθουσιασμός. Ο ενθουσιασμός μπορεί να μετεξελιχθεί σε έρωτα, που έρωτας είναι ερωτική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων που θέλουν να είναι μαζί ερωτικά και σωματικά. Και αν δουλευτεί καλά η σχέση και ταιριάζουν οι ψυχές και ταιριάζουν οι άνθρωποι και γνωστικά και συναισθηματικά και ψυχικά και πνευματικά και δουλέψουν μαζί και οι δύο για να χτίσουν μια γερή σχέση, τότε μπορεί να μετεξελιχθεί και στην ερωτική αγάπη. Και να σου πω και κάτι, αυτή η σιγουριά, αυτός είναι ο άνθρωπός μου, με αυτόν θα ζήσω όλη μου τη ζωή, αυτός είναι και κανένας άλλος, δεν μας βοηθάει, ούτε είναι ρεαλιστική. Γιατί με τον καλύτερο σύντροφο να είσαι, με την καλύτερη σύντροφο να είσαι, να έχεις βρει, παιδί μου, έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι 100% και με αυτόν να είσαι, υπάρχει πάντοτε η περίπτωση να τελειώσει αυτή η σχέση, υπάρχει πάντοτε η περίπτωση να φύγει από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος ίσως και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το μέλλον. Γι' αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι το παρελθόν και το παρόν και αυτό το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα σου εισηγούμε να εξακολουθήσεις να έχεις την προσοχή σου στο αν σου κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εάν τυχόν η καχυποψία σου δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργικότητα της σχέσης, τότε οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία και τέτοιου είδους πεποιθήσεις ότι βρήκα τον άνθρωπό μου και αυτός είναι και θα είμαι μαζί του για πάντα, είναι κόκκινες σημαίες για εμάς τους ιδίους ότι προσκολούμαστε και προβάλλουμε πάνω σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά τα αποθυμένα μας. Αυτά. Καλό βράδυ. Φιλιά.